Θα πρέπει για να γράψεις ένα άσμα να εντρυφήσεις και λίγο στην ψυχοσύνθεση του άλλου, να μου δώσεις χαρακτηριστικά της ψυχής του. Είναι από μακρύ, είναι θετική, είναι αυτό, κατάλαβες. Πρέπει να μπεις πιο βαθιά. Σου κάνει χάλι την καρδιά. Με τι ασχολείται, τι επάγγελμα, να συνδυάσεις ιδιότητα. Να συνδυάσεις τον Νατάλο. Άστε, εσύ να σκεφτείς εκεί που θες να κολλήσεις το στίχο. Ναι. Κάτι που μπορεί να κάνει μέσα στη δουλειά της. Όλο, ναι, όλο της το είναι. Μαζί να με την ψυχολογική της κατάσταση. Ναι. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Προβληματίστηκες. Μ' αρέσει. Ναι, δεν είναι έτσι... απλά είναι κάτι που εγώ σίγουρα δεν το κατέχω. Παιδί μου, δεν είναι τέχνη. Αυτό είναι η ζωή. Απλά πιάνουμε, ψυχογραφούμε τον. Ζούμε τον άνθρωπο εμείς. Δεν κάνουμε στιχάκια. Βγάζουμε από το αίμα μας και δίνουμε. Έτσι για είμαι θα. Θα γράψει ένα στίχο. Για σένα 10 Δεκεμβρίου, αμά να περάσει αυτή η μέρα, είναι σαν να παίζει ο Ηρακλής. Πώς όταν παίζει ο Ηρακλής και έρχεται την επόμενη μέρα η Πολίνα και λέω άντε να περάσει αυτή η μέρα, θα μας λείπει για τον Ηρακλή.